Να ξαναευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, για τη μοναδική ευκαιρία που προσφέρει στους Έλληνες ουρολόγους με τη διοργάνωση αυτών των σχολείων και να μιλήσουμε για ένα κέριο ερώτημα που αφορά την παθοφυσιολογία του όρχεως που μας ανέπτυξαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θα κάνω παιδιά. Εδώ να θυμηθούμε, γιατί βλέπω ότι οι ομιλίες πηγαίνουν προς την κατάψυξη και τη διατήρηση, το salvage του fertility potential, ότι και πριν την ορχιεκτομή έρχεται ο Πέτρος με υποψία καρκίνου του αριστερού όρχεως. Πριν την ορχιεκτομή, αυτός που έχει καρκίνο στον όρχη έχει πιθανότητα 40 με 60% να παρουσιάσει μία παράμετρο του σπερμοδιαγράμματος, η οποία να είναι έξω από τα όρια της WHO. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί, ας τους αφήσουμε αν κάποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις, 12 μηχανισμοί εξηγούν τη χαμηλή ποιότητα σπέρματος πριν την ορχιεκτομή, πριν τη χημειοθεραπεία, πριν την ακτινοβολία. Ας μπούμε όμως στο κύριο θέμα του συμποσίου. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Καλαϊτζής, θα μας αναπτύξει την άποψη μόνο οι γόνιμοι που κατέψυξαν θα γίνουν πατέρες. Κύριε Καλαϊτζή. Υποστηρίζω μια θέση, με αυτόν τον τίτλο ίσως όχι, δεν θα έλεγα μόνον, αλλά... Να το προχωρήσουμε λίγο, γιατί... Σίγουρα όμως, έτσι. Καταλήξαμε στο ότι θα έχουμε, για να μπορεί ο κόσμος να είναι πιο εύκολο και να ψηφίσει, θα στηριχτούμε σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι αυτό, δηλαδή ο καρκίνος στον όρχη επηρεάζει από μόνος του την ίδια σπερματική εικόνα. Α, είχατε ασχοληθεί με αυτό, μάλιστα, εξαιρετικά. Θα είναι ο κύριος Καλατζής και κατά θα προσπαθήσω να είμαι εγώ. Εγώ λοιπόν θα υποστηρίξω αυτό το πράγμα, διότι όπως είπατε κύριε καθηγητά, ο καρκίνος των όρχων από μόνος του μέχρι 50% κάνει ολιγοσπερμία. Γνωρίζαμε τέτοια πράγματα από άλλες μορφές καρκινωμάτων, όπως από τα λεμφώματα Hodgkin, που μέχρι και 70% κάνουν όλιγο ασθενοτερατοσπερμία, η λευχαιμία έτσι κι αλλιώς 57%, γαστρεντερικά νεοπλάσματα επίσης σε υψηλό βαθμό. Ο καρκίνος δηλαδή από μόνος του ήδη οδηγεί σε αλλίωση της σπερματικής εικόνας. Και να σκεφτείτε, σε αυτόν τον ασθενή ίσως θα προγραμματιστεί μετά την ορχιεκτομή και μια χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία που επιπλέον θα αλλοιώσει. Θα λιώσει επιπλέον ακόμα περισσότερο τη σπερματική εικόνα. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να προτείνουμε την κατάψυξη, την κρυοσυντήρηση σπέρματος ήδη πριν από την ορχιεκτομή. Στις επόμενες 10 μέρες θα μπορέσει ο ασθενής να καταθέσει 3 φορές σπέρμα. Δεν χάνουμε πολύ χρόνο, έχοντας υπόψη και την παρουσίαση του κυρίου Τζόρτζη που λένε ότι κάπου 6 μήνες περίπου έχουμε ένα χρόνο από την εξέλιξη της νόσου μέχρι τη θεραπεία του καρκίνου του όρχεως. Έτσι, εκεί περίπου είναι ο χρόνος που λαμβάνει η χώρα μέχρι να αντιληφθεί ο ίδιος ο ασθενής και ο γιατρός τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν οι επόμενες 10 μέρες δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν δραματικά την πορεία της ασθένειας. Έχει χρόνο ο ασθενής να καταθέσει 3 φορές στις επόμενες 10 μέρες. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πω, να προσπαθήσω να αποδείξω πια αυτά που δεν αποδεικνύω. Κύριε καθηγητά μου, πριν πάτε εδώ, δεν θα δώσουμε απάντηση, ένα ερέθισμα και μετά με τον καφέ που θα μας προσφέρει ο κύριος Χατζηχρήστου το αναπτύσσουμε. Εγώ κύριε Καλαϊτζή, εκτιμώ την παρέα σας, σας εκτιμώ σαν επιστήμονα, αλλά έχω έναν ενδυασμό. Όταν ακολουθώ τη δική σας τακτική και βγάζει 3 δείγματα σπέρματος για κατάψυξη, που ξέρω ότι αυτά τα οποία θα επιλεγούν τελικά από τον εμβριολόγο για να κάνουμε το ίξι μέσα στο άριο, δεν θα έχουν και 2, σαν είναι ένα germ cell νεόπλασμα από τον όγκο. Υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύσεις ότι δημιουργούνται επιγενετικά προβλήματα και από εκεί και πέρα θα πάμε σε αυξημένες επιγενετικές ασθένειες όπως Αντζελίνη σύνδρομο και άλλα σύνδρομα. Άρα λοιπόν, πού ξέρω ότι θα έρθει από τον καλό όρχη ή από τον κακό. Το συζητάμε μετά αυτό το θέμα. Λοιπόν, προσπαθώντας να αποδείξω ότι τελικά, μάλλον, ποιος κάνει το αυγό ή την κότα. Δηλαδή, ξεκινάμε όμως με αυτό το σύνδρομο εδώ του ορχικής δυσγενεσίας. Λίγο τα αναφέραμε και χθες. Ο Δανός, με ένα δύσκολο όνομα, ο Σκάκε
bike, πώς προφέρεται, είπε ότι αυτά τα άτομα που έχουν κρυψορχία, που έχουν υποσπαδία, που έχουν μικρολιθίαση και πιθανώς σε καρκίνο του όρχεως, μπήκε μέσα, αναφέρονται όλα, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το σύνδρομο. Και σύνδρομο σημαίνει μια σειρά πραγμάτων. Αυτό δεν επιβεβαίωθηκε ποτέ, μάλλον, διαβάζοντας εγώ τη βιβλιογραφία. Και δεν επιβεβαίωθηκε ποτέ, γιατί πάμε, λίγο το πήρα ανάποδα τώρα. Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που αυξάνουν τον κίνδυνο κάποιος να αναπτύξει καρκίνο του όρχεως. Και ενώ ξέρουμε ότι ο κρυψόρχης, ο κίνδυνος είναι από 3,5 ως 17% να αναπτύξει μετά καρκίνο, εντάξει, εδώ δεν αναφερόμαστε ότι όταν έχεις τον έναν όρχη καρκίνο και εκεί τα ποσοστά για να αναπτύξει τον άλλον είναι πολύ υψηλός, όταν έχεις οικογενειακό ιστορικό το ίδιο, όταν έχεις αυτό το πράγμα, έχει κάποιο κίνδυνο, αλλά γενικότερα όταν έχεις infertility, δηλαδή αυτά τα σπέρματα, το ποσοστό είναι 0,6. Και αυτό από πού βγήκε, από μία μόνο μελέτη. Δηλαδή των Σκανδιναβών. Άρα ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν έχει κανένα φοβερό evidence τι έχει γίνει. Και κάποιος θα έλεγε ότι ποιος έχει κάνει, τι οφείλει, η υπογονιμότητα κάνει τον καρκίνο ή ο καρκίνος κάνει την υπογονιμότητα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ισχυρό, έτσι, δεν υπάρχει ισχυρό evidence το τι, σε τι οφείλεται. Παρόλο που τα δεδομένα εδώ θα με διαψεύσουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς, όπως είπε και ο κ. Καλατζής, πάνε με πολλά προβλήματα σπέρματος. Άρα ουσιαστικά στην ερώτηση αυτή τι γίνεται, μάλλον θα συμφωνήσω κι εγώ ότι εδώ τα πράγματα είναι κατά εμού, ότι γενικότερα οι ασθενείς αυτοί έχουν προβλήματα, αλλά χωρίς να έχουμε κανένα υψηλό evidence με μελέτες μεγάλες κτλ. Πού οφείλεται και για ποιο λόγο γίνεται. Τώρα πάμε στην επόμενη ερώτηση, όπου τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα για μένα, αν η αποκατάσταση του σπέρματος μετά από μια χημειοθεραπεία είναι συνηθισμένη. Αν μιλήσουμε για τον καρκίνο του όρχεως και την χημειοθεραπεία με το σχήμα PEB, πραγματικά μετά από 5 χρόνια έχουμε ολική αποκατάσταση του σπέρματος, της σπερματικής εικόνας. 64% μετά από ένα χρόνο και 80% μετά από 3 μέχρι 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια όμως έχουν την εικόνα που είχαν και πριν τη χημειοθεραπεία. Αυτό ονομάζω αποκατάσταση. Εδώ λοιπόν παίζει ρόλο η ηλικία του ασθενούς, έτσι. Και η κατάστασή του, πόσο χρονών είναι, αν είναι φρεσκοπαντρεμένος, αν σχεδιάζει για τα επόμενα χρόνια να κάνει παιδιά. Αυτά είναι έτσι τα κοινωνικοί παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Έτσι. Αν είναι κάποιος 20 χρονών και δεν σχεδιάζει τα επόμενα 10 χρόνια να κάνει οικογένεια, θα έχει πραγματικά ολική αποκατάσταση. Ο καθηγητής, ο κύριος Καλαϊτζής, φαντάζομαι ότι όταν λέει ολική αποκατάσταση, αναφέρεται στις τρεις παραμέτρους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Αριθμό σπερματοζωαρίων, κινητικότητα και μορφολογία. Γιατί αν κάποιος πει ότι η χημειοθεραπεία έκανε κάποιες ενδοπυρηνικές αλλαγές στο DNA, μεταλλάξεις κτλ. Του σπερματοδιαγράμματος αναφέρω. Ακριβώς, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για εσάς, τους νέους συναδέλφους, και είναι κάτι και ολοκληρώνουμε σε πειραματόζωα που έχουν πάρει σε σπλατίνη και οι F2 απόγονοι έχουν προβλήματα, τα συζητάμε με τον καφέ αργότερα, στο DNA. Όχι πρώτη γενεά που πήρε μετά τη χημειοθεραπεία και η δεύτερη γενεά. Κύριε καθηγητά. Λίγο και τη θέση μου. Εδώ σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε λίγο τα χημειοθεραπευτικά και τα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή αυτό που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να προκαλέσουν υπογονιμότητα, βλέπετε στη δική μας την περίπτωση η πλατίνα. Τα 600 μίλιγραμμα, δηλαδή τα 600 μίλιγραμμα ανά μέτρο τετραγωνικό επιφάνεια σώματος, είναι 6 κύκλοι. Τα 600, πολλοί λένε 400, έχω και μια μελέτη που έχουν φτάσει τα 850 και φαίνεται ότι πάνω από τα 850 έχουν διαταραχές στο σπέρμα. Εδώ βλέπετε η βλεομικίνη, ένα άλλο χημειοθεραπευτικό, δεν είναι τόσο φοβερό για το σπέρμα, όπως είπαμε κάνει ζημιές στον πνεύμονα. Άρα, παλιά μελέτη, στο Journal of Clinical Oncology, είπαμε χρονικό διάστημα 2 έτη, βελτίωση του σπέρματος 48%, ένα 22% αυτών είχαν φυσιολογικό σπέρμα. Στα 5 έτη, όπως είπε ο κ. Καλατζής, τα πράγματα βελτιώνται ακόμα περισσότερο. Προγνωστικοί παράγοντες, αριθμός σπερματοζωαρίων προεγχειρητικά, χρήση καρβοπλατίνης βέσωσης πλατίνης, αυτό έχει επικρατήσει, σε σπάνιους ασθενείς μπορεί να γίνει καρβοπλατίνη και υψηλά επίπεδα όπως περιμένουμε κάπως, τις FSH, το περιμένουμε αυτό μετά από χημειοθεραπεία.
στο European Urology. Εδώ κάνανε πάλι μια μεγάλη μελέτη, δόθηκε δύο ως τέσσερις κύκλους της πλατίνης. Και βλέπουμε, όπως το περιμέναμε, αυτοί που κάναν δύο κύκλους είχαν καλύτερα, έτσι, καλύτερα αποτελέσματα στο σπέρμα, τρεις κύκλους χειρότερα. Παρόλα αυτά όμως, βλέπετε εδώ ότι και αυτοί που πήραν τέσσερις κύκλους, δηλαδή 400, όπως είπαμε, μίλιγκραμμ ανά μέτρο επιφανεία σώματος, είχαν καλά αποτελέσματα όσον αφορά το σπέρμα. Στον πίνακα εδώ βλέπουμε, εδώ είναι οι ασθενείς που ήταν σε παρακολούθηση, βλέπουμε ότι στατιστικώς δεν διαφέραν πολύ, ειδικά οι δύο κύκλοι ήταν ακόμη καλύτεροι από αυτούς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό, γιατί αυτούς που παρακολουθείς, έχεις κάνει νοσχεκτομή και τους παρακολουθείς, αυτοί που πήραν δύο κύκλους χημειοθεραπείας είχαν καλύτερα αποτελέσματα στο σπέρμα. Φαίνεται η παρακολούθηση, αφού αφαιρεθεί ο καρκινικός όρχης, μια από τις αιτίες νομίζουμε που έχουμε την υπογονιμότητα είναι ο καρκίνος, με όλους τους παράγοντες, το TNF ή διάφορους άλλους παράγοντες που εκρίνουν και κάνουν ζημιά στο σπερματικό επιθήλιο, πάνε καλύτερα. Εδώ οι δύο κύκλοι ήταν καλύτεροι, στατιστικό είναι αυτό το πράγμα. Τρεις και τέσσερις κύκλους δεν είχαμε τεράστιες διαφορές από την παρακολούθηση. Άρα, μέχρι και τέσσερις κύκλους αποδείχθηκε ότι είναι ασφαλές. Και εδώ βλέπετε λίγο μια συγκριτική διαφόρων πραγμάτων, μεγάλη σκανδιναβική μελέτη. Παρακολούθηση, λεμφαδενικός, ακτινοθεραπεία και εδώ μιλάμε για 850 μίλιγκραμμ, κάτω από 850, πάνω από 850 τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα, κάτω από 850 δεν διέφεραν ουσιαστικά από τις άλλες θεραπευτικές επιλογές. Άρα νομίζω ότι η χημειοθεραπεία μετά από κάποια χρόνια, να κλείσω, ότι έχουμε τα ίδια έτσι, ποσοστά δελτίωση μάλλον του σπέρματος, όπως και στις άλλες θεραπείες. Ένα λεπτάκι να μείνουμε εδώ. Και έρχεται ο Γιώργος που του έχει αφαιρέσει ο κύριος Τζόρτσης στο δεξίο όρχη. Ο κύριος Τζόρτσης του έχει κάνει βιοψία στον αριστερό. Ούτε inside, του βρήκε απλώς μια αρκετά καλή σπερματογένεση, αρκετά σπερματικά σωληνάρια. Έχει σπερματοζωάρια. Ο κύριος Τζόρτσης έχει καταψύξει και σπερματοζωάρια. Και ο Γιώργος κάνει μια αφοπλιστική, επαναστατική ερώτηση. Κύριε καθηγητά, εγώ ήρθα στο Dream Team του κυρίου Μελέκου, είστε οι καλύτεροι ίσως στον καρκίνο του όρχη. Υπάρχει κανένας τρόπος να προλάβω με σημερινή βιβλιογραφία, όχι να προλάβω, να ελαττώσω τη βλάβη της χημειοθεραπείας που θα μου κάνει στον εναπομείναντα όρχη. Έχετε διαβάσει κάτι, κύριε καθηγητά? Υπάρχει κάποιος τρόπος πριν πάρω το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας, έστω και με δύο περιορισμένες μελέτες, που η βλάβη δεν θα είναι τόσο εξεσημασμένη όπως αναμένεται να γίνει, που τελικά, όπως είπε ο καθηγητής, ο κύριος Τζόρτσης, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές? Να απαντήσω. Κύριε καθηγητά, τους νέους μας λίγο. Από ό,τι ας δώσουμε το λόγο στον καθηγητή. Ναι, κύριε Τζόρτση. Εντάξει, η δική μου, από τη βιβλιογραφία, έτσι ότι είδα, ότι ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε όλες αυτές τις προσπάθειες. Δηλαδή δεν είχε καμία έτσι, αυτό, προφυλακτικό έτσι, νόημα στο να κάνεις διάφορους χειρισμούς για να προφυλάξεις να δουν περισσότερο. Δηλαδή δεν πιστεύετε το να δώσετε GnRH agonist να κοιμήσετε τον όρκι και ότι ένας αδρανής ιστός, επειδή έχει λιγότερο μεταβολισμό, προφυλάσσεται? Ναι, ο καθηγητής. Ναι. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες μελέτες, απλώς σαν ένα πνευματικό ερέθισμα για το ακροατήριο. Κύριε καθηγητά, κύριε Καλέτζα. Το καλύτερο που θα είχε κάνει αυτός ο ασθενής ήταν να έχει καταψύξει σπέρμα και θα αναπτύξω αυτή τη θεωρία. Εάν έχουμε λοιπόν την στον ετερόπλευρο όρχη και αυτός ο όρχης πρέπει να υποστεί ακτινοθεραπεία με 18 περίπου γκρέι, τότε σε αυτούς τους ασθενείς θα αναπτυχθεί το Sertoli Cell Only σύνδρομο, δηλαδή δεν θα έχει τίποτα μέσα, ούτε σπερματογόνιο, ούτε σπερματοζωάριο, ούτε τίποτα. Αν αυτός λοιπόν δεν είχε κάνει κρυοσυντήρηση σπέρματος, σε καμιά περίπτωση δεν είναι σε θέση να γίνει πατέρας. Παρατηρούμε, γιατί είπαμε ότι η κατάθεση σπέρματος πρέπει να γίνει πριν από την ορχιεκτομή. Γνωρίζουμε ότι ένα μήνα μετά την ορχιεκτομή και πριν από έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας, έχουμε επιδείνωση όλων των παραμέτρων στο σπερμοδιάγραμμα. Αυτό έχει αποδειχθεί πολλάκις. Πάμε τώρα στο πράγμα, σε αυτό που είπε ο κύριος Σοφικίτης, ότι
με μια χημειοθεραπεία η οποία επικουρικά θα ακολουθήσει, αυξάνει ο κίνδυνος χρωμοσωμικών ανομαλιών στο σπερμοδιάγραμμα μέχρι και δεύτερη γενιά. Η κρυοσυντήρηση σπέρματος έχει λογιστικό πλεονέκτημα. Αποδεσμεύει την εξωσωματική γονιμοποίηση από την κατάθεση σπέρματος. Δίνει τη δυνατότητα επαναληπτικών προσπαθειών. Δεν έχουμε καμία εξάρτηση από τόπο και χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι η ουλή η οποία δημιουργείται πάνω στον όρχη είναι 3 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της βιοψίας. Πολλαπλές λοιπόν λήψεις βιοψιών θα οδηγήσουν με το χρόνο σε ατροφία του όρχεως. Άρα λοιπόν είναι καλό να γίνει η κρυοσυντήρηση πριν από κάθε άλλη προσπάθεια. Ή μάλλον είναι καλύτερα να έχουμε κρυοσυντηρημένο σπέρμα, να έχουμε πολλές δυνατότητες υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, χωρίς συνεχώς να καλούμε και το σύζυγο για λήψη βιοψιών ή σπέρματος. Αλλά προπάντων βιοψιών. Έχουμε ψυχολογικό πλεονέκτημα. Οι άνδρες οι οποίοι έχουν καταψύξει σπέρμα να φέρουν μια θετική ψυχολογική επίδραση και στην πορεία της νόσου. Το είδαμε αυτό νομίζω έτσι. Έχει φυσικά και μειονεκτήματα η κρυοσυντήρηση σπέρματος. Μείωση ποσοστού κινητικότητας κατά 80%. Δεν οφείλεται στο χρόνο. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση ότι με το χρόνο μειώνεται η κινητικότητα. Το 80% το έχουμε άμεσα, είναι ο μηχανισμός της κρυοσυντήρησης που οδηγεί σε αυτή τη μείωση. Στα επόμενα 20 χρόνια υπάρχουν γονιμοποιήσεις μέχρι και 30 χρόνια, έτσι μετά. Δεν λαμβάνει η χώρα, λαμβάνει η μείωση κινητικότητας μόνο κατά 10% επιπλέον. Το 80% όμως είναι άμεσο. Το κόστος φυσικά παίζει ένα ρόλο. Καθυστέρηση άνεξης θεραπείας, δεν θα έλεγα ότι είναι σοβαρό μειονέκτημα και υπάρχει ένα ηθικό πρόβλημα, το οποίο έχουν λύσει, νομίζω, στην Ευρώπη 3 κράτη. Η Ισπανία, η Ελβετία και η Αγγλία. Τι γίνεται εάν αποβιώσει ο δότης? Μιλάμε για καρκινοπαθείς, έτσι, με Hodgkin, με άλλες μορφές καρκινόματος, δεν μιλάμε μόνο για τον καρκίνο του όρχεως. Έχει καταθέσει και έχει πεθάνει. Σε αυτά τα 3 κράτη υπάρχει νόμος που λέει ότι το σπέρμα πρέπει να καταστρέφεται. Διότι έχουν περάσει νόμο που λέει ότι το παιδί, κάθε παιδί, έχει δικαίωμα να γνωρίζει το βιολογικό του πατέρα ή τους βιολογικούς του γονείς. Και αν αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν, γιατί έχει αποβιώσει, τότε πρέπει να καταστρέφει. Ο καθηγητής ο κύριος Καλαϊτζής έχει δίκιο και στην Ελλάδα με τον νόμο Κακλαμάνη, που εμείς θα το συζητήσουμε άλλη φορά, οι Έλληνες ουρολόγοι και ανδρολόγοι είχαμε εναντιωθεί σε πολλά σημεία στο νόμο Κακλαμάνη, αναφέρεται ότι θα καταστραφεί εκτός αν γίνει συμβολεογραφική πράξη πριν το θάνατό του, που θα ορίζει τον κληρονόμο γονείς ή σύζυγο μετά. Άρα λοιπόν χρειάζεται συμβολεογραφική πράξη. Συνεχίζουμε. Ναι. Θα πάρουμε σπέρμα πριν βγάλουμε τον όρχη που έχει τη βλάβη. Ένα αυτό. Θα πάρουμε σπέρμα αφού βγάλουμε τον όρχη, ώστε να αποκλείσουμε το DNA damage από την πιθανή βλάβη που είχε ο όρχης που έχει τον καρκίνο. Ή θα πάρουμε ιστό όταν κάνουμε τη βιοψία στον ετερόπαιδο. Μου το χαλάσατε, το φύλαγα για το τέλος, κύριε Κούκο. Μου το χαλάσατε. Λοιπόν, εγώ θα έκανα. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα. Το να καταθέσει σπέρμα ο ασθενής πριν από την ορχιεκτομή με τους κινδύνους έτσι, των χρωμασωματικών ανομαλιών κτλ. Και της γονιμοποίησης από ένα σπέρμα το οποίο είναι ίσως το καρκινικό, είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει και στη φυσιολογική ζωή. Έχει κάποιος 6 μήνες τον καρκίνο του όρχεως, δεν το λαμβάνει υπόψη και γονιμοποιεί. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Και γιατί δεν κάνουμε καμιά διαφορά? Και δεν ξέρω, εγώ δεν έχω αυτή τη γνώση, αν ο βιολόγος μπορεί να αναγνωρίσει τέτοια σπερματοζωάρια. Με κανένα τρόπο, με κανένα τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε φυσιολογικό φαινόμενο. Έτσι. Αυτό συμβαίνει και στη φύση. Έχουμε έναν ασθενή που έχει καρκίνο όρχη. Τον έχει 1 χρόνο, 6 μήνες. Και σε αυτό το χρόνο έχει ελεύθερη σεξουαλική επαφή με τη σύζυγό του. Και τεκνοποιεί και γονιμοποιεί.
Από πού προήρθε αυτό το σπέρμα? Είμαστε το ίδιο πράγμα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτά που λέει ο καθηγητής ο κ. Καλαϊτζής και ο καθηγητής κ. Τζόρτζης είναι αυτά που πρέπει να ακολουθούμε, γιατί είναι σύμφωνα με τα guidelines και χρειαζόμαστε guidelines. Τώρα, να αναφέρουμε και εγώ κάτι, επειδή θεωρώ ότι η ουρολογική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει έναν ενδιαφέρον σε αυτό που λέγεται φυσιολογία όρχεως. Εμείς είναι από τα λίγα σημεία που δεν πάμε σύμφωνα με τα guidelines. Αφαιρούμε τον αριστερό όρχη με τον καρκίνο, πάμε στο δεξί όρχη, ένας μπάρο, δύο τριγώνια. Ελέγχουμε αν υπάρχει inside to invasive ή οτιδήποτε με μία βιοψία, όχι ταχεία, και παράλληλα παίρνω βιοψία πολλαπλών τεμαχιδίων, 10 μιλιγκράμμ περίπου από τον άλλον όρχη. Τα καταψύχω. Δεν είναι σύμφωνα ακόμα με τα guidelines, έχουμε δημοσιεύσεις και υπάρχει συζήτηση. Τα guidelines είναι αυτά που είπαν οι καθηγητές. Αυτά ακολουθούμε, γιατί πρέπει να ακολουθούμε τα guidelines. Τώρα, εμείς στα Γιάννενα, γιατί αισθανόμαστε ότι λόγω της ευαισθησίας που έχουμε στην ανδρολογία, ότι αυτό που κάνουμε εντός εισαγωγικών έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τα guidelines. Ένα, ότι ο ασθενής βγάζει 25 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ένα κυβικό εκατοστό, 3 ml 75 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Είναι ζωντανά το 50%, δηλαδή τα 40 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Ο κύριος Καλαϊτζής είπε για το freezing shock με τον κύριο Τζόρτζη, τα μισά πεθαίνουν, δηλαδή σε κάθε δείγμα έχουν 20 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Πόσα θα είναι μορφολογικά, φυσιολογικά? Το 20%. Το 20% των 20 εκατομμυρίων πάμε περίπου 4 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Άρα από κάθε δείγμα που ξεκινήσαμε 60-70, ο κύριος Καλαϊτζής με τον κύριο Τζόρτζη μας δείχνουν 4 εκατομμύρια στο ένα μπουκαλάκι, 4 εκατομμύρια στο 4 εκατομμύρια. Έχουμε πάρει 5-10 μιλιγκράμμ ορχικού ιστού. Αν έχει την ίδια κατάσταση σπερματογένεσης, θα έχουμε περίπου 800 με 900 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ένα κυβικό εκατοστό. Αυτά, επομένως, μετά την απόψυξη θα είναι πολύ περισσότερα ζωντανά, ένα. Δεύτερον, αν κάποιος πάει σε εξειδικευμένες καταστάσεις καλλιέργειας ιστού, επειδή καταψύχνει και σπερματογόνια και σπερματοκύτταρα, μπορεί θεωρητικά να ξαναδημιουργήσει σπερματίδες από ανώριμα κύτταρα, δεύτερο πλεονέκτημα. Τρίτο πλεονέκτημα, ξέρει ότι κάνει εξωσωματική, παρόλο που αυτά που είπε ο κ. Καλαϊτζής είναι σωστά, από τον ετερόπλευρο όρχη, έχει πάει στον άλλον όρχη και έχει καταψύξει ιστό για να πάρει ορχικά σπερματοζωάρια. Και τέταρτο, αν προχωρήσει η έρευνα περισσότερο, που γίνεται πια από τον Ρότζερ Γκόστον στο Μοντρεάλ σε ουρολογική κλινική, παίρνουμε αυτά τα σπερματογόνια και αργότερα τα βάζουμε στο αλήριο δίκτυο. Όλα τα 1500 σωληνάκια στον όρχη ενώνονται. Δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, δεν το ξέρουμε πολύ αυτό. Τα 1500 σωληνάκια ενώνονται όχι για την επιδιδυμίδα, στο αλήριο δίκτυο. Εκεί λοιπόν, αν με μικροχειρουργικές τεχνικές βάλει κάποιος πίσω αυτά για να κάνει ένα recolonization, θεωρητικά από πυθίκους και τώρα στο Μοντρεάλ πηγαίνουν πίσω τα κύτταρα, μπορεί να ξανακάνει μια απικιοποίηση. Είναι ερευνητικά θέματα, απλώς συζητιούνται και τα συζητάμε. Προχωρούμε, κύριε καθηγητά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν, γιατί το είδα και λέει κάνει μικροχειρουργική και με υπέρηχο μπορεί να το κάνει. Αυτό. Γιατί και είδα, λέω, είναι εντάξει, μόνο σε πυθίκους. Αν, κύριε Δημητριάδη, δεν έχουμε ίντερνετ, να φαινόταν το Andrologia, δεν φαινόταν το read test της. Καλά, μετά θα το αν χρειαστεί. Δηλαδή, ο κύριος Τζόρτζης έχει πάρα πολύ δίκιο, λίγο την προσοχή σας. Το αλήριο δίκτυο στο 90% των ανδρών φαίνεται από την εικόνα hyperechoic γραμμής. Μπαίνουμε με μία βελόνα 28G, η οποία είναι ειδική γιατί το tip είναι υπερηχογραφικά αναγνωρίσιμο. Κατεβαίνει η βελόνα και όταν η άσπρη περιοχή του tip ενωθεί με την άσπρη περιοχή του αλληλείου δικτύου, σημαίνει μπήκαμε μέσα. Αναρωθούμε αν θέλουμε να βγάλουμε ή ρίχνουμε μέσα αυτό που λέει ο κύριος Τζόρτζης, τα κύτταρα του δότη, το auto transplantation, τη λάφτα μεταμόσχευση. Είναι πειραματικά, τα σωστά είναι τα guidelines. Εμείς απλώς στα Γιάννενα σε αυτό το σημείο νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κάτι πέρα από τα guidelines. Συνεχίστε. Τώρα πάλι έχω το ρόλο του να μιλήσω κατά της κυριοσυντήρησης, που νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλη θέση. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω, βλέποντας όλα αυτά, τι ποσοστό νομίζετε επιτυχίας εγκυμοσύνης έχει μετά από κρυοσυντήρηση κάποιος? Πάνω από 50% ή κάτω από 50%? Ποιοι είναι πάνω από 50%? Άρα για να είμαστε στην πραγματικότητα,
Καταρχάς, εδώ μια διαφάνεια. Πόσοι πάνε τελικά να κάνουν, ότι μόνο 24% επιλέγει να κάνει, να δώσει σπέρμα. Φταίμε και εμείς γι' αυτό, κύριε καθηγητά. Αυτές είναι οι αιτίες. Αυτές είναι οι αιτίες. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, το 17 από αυτούς τους ασθενείς δεν θέλαν να κάνουν άλλα παιδιά. Εντάξει, είχαν κάνει βαζεκτομή νωρίτερα. Ή δεν τους έχουν πει, ή χριστιανικά, ή οτιδήποτε, έχουν προβλήματα στο να δώσουν σπέρμα. Αυτές είναι οι αιτίες. Και άρα, πολύ λιγότερος κόσμος πάει να δώσει σπέρμα. Και αυτό που ουσιαστικά νομίζω είναι από εδώ, από το Human Reproduction 2004, περίπου αυτοί που είχαν κρυοσυντήρηση σπέρματος, έτσι, ένα 34,7% είχαν εγκυμοσύνες. Έτσι. Νομίζω αυτό, για να είμαστε στην πραγματικότητα. Και εδώ κάτι αντίστοιχο, βλέπετε ότι ανάλογα με τους κύκλους και ανάλογα με την τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης, 16,2% ή 6,5% ανάλογα κατεψυγμένο μη σπέρμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ που πρέπει να κλείσουμε μάλλον, ότι ένα 25-75% όπως υπόθηκε έχουμε μείωση της παραμέτρου της κινητικότητας μετά από κρυοσυντήρηση. Και όλα αυτά γιατί ο καρκίνος του όρθιου μπορεί να προκαλέσει αυτή την ευαισθητοποίηση, δηλαδή να έχει αλλοιωμένα, όπως είπαμε, το DNA μάλλον των σπερματοζωαρίων αυτών και να προκαλέσει δηλαδή αυτή την καταστροφή των σπερματοζωαρίων. Πάντως, νομίζω, για να κλείσουμε σαν consensus, θα έλεγα το εξής, αυτό που είπαμε και χθες. Νέοι ασθενείς με έναν ιάσιμο όρκο, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να δούμε σε ό,τι κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς είναι οι επιπλοκές. Όσον αφορά στο θέμα μας της συγκεκριμότητας, αυτές είναι οι guidelines, ακούστηκαν πολλές φορές κάποιο σπέρμα και να καταψύξει, νομίζω είναι great alpha recommendation και πρέπει να γίνεται σώρος. Πολλαπλά δείγματα, αν δεν πάει στον όρχη, πολλαπλά δείγματα, η ανθρώπινη ζωή είναι απρόβλεπτη, μπορεί να είναι νέος 25 χρονών, να μην του κάνει η Μαρία, να βρει την Άντζελα μετά από χρόνια και η Άντζελα δεν θα έχει δείγματα. Τα δείγματα τα χρησιμοποίησε η Μαρία. Αλλά αν είχε ορχικό ιστό θα είχα περισσότερα δείγματα, κύριε καθηγητά. Ερωτήσεις. Ναι, ολοκληρώσατε, κύριε συνάδελφε. Ναι, ερωτήσεις, παρακαλώ. Αφού, όπως είπε και ο κύριος Καρατζής πριν, μπορεί να έχουμε πετύχει εγκυμοσύνη με ένα σπέρμα το οποίο από έναν όρχη στον οποίο προϋπήρχε όγκος και δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί κατά τη διάρκεια της ορχιεκτομής σε έναν όγκο ο οποίος καταλαμβάνει το 20% του ορχικού παρεγκύματος, αντί να πάρουμε 10 μιλιγκράμμα από τον τερόπλευρο όρχη, να πάρουμε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα ορχικού ιστού από τον όρχη στον οποίο κάνουμε ορχιεκτομή? Θα απαντήσω, κύριος Καλαϊτζές, Γιώργο. Εσείς. Θα σας πω κάτι. Εάν υπάρχει... Είναι κάτι που δεν συνιστάται καθόλου. Απλώς δεν έχει καταθέσει σπέρμα πριν από την ορχιεκτομή. Δεν έχει καταθέσει. Και συζητάμε τώρα για κατάθεση βιοψίας. Εκεί λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής. Και δεν έχουμε, εντάξει, δεν έχουμε ακόμα δεδομένα. Αλλά εγώ θα έλεγα έτσι συναισθηματικά, γιατί να μην πάρω τη βιοψία από τον καλό όρχη. Τον έχω εκεί, την άρκωση την έχει. Θα κάνω και μια τομούλα στο όσιο την άλλη μεριά. Δεν μπορώ όμως να το στηρίξω ιατρικά. Καθαρά, μόνο λογικά. Να συμπληρώσω κάτι που έβλεπα. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί εκείνοι που έχουμε υπογονιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς? Ένας λέει είναι οι τοπικοί παράγοντες του καρκίνου. Δηλαδή ο καρκίνος προκαλεί κάποιες, κρίνει κάποιες ουσίες μέσα στον ίδιο τον όρχη. Εντάξει. Το TNF είναι μία, κάποιες κυτοκίνες και άλλοι διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι κάνουν ζημιά στο επιθύλιο όλο το σπερματικό. Άρα από εκείνο τον όρχη. Το ποσοστό να έχεις φυσιολογικά σπερματοζωάρια είναι πολύ μικρό, διότι έχεις καταστροφή των σπερματοζωαρίων. Μιλάμε ότι μπορεί να έχουμε ζημιά και στον άλλον όρχη, γιατί ξεπερνάει τον αιματοορχικό φραγμό και μπορεί να έχουμε ανοσοποιητικό διάφορους άλλους παράγοντες που να κάνουν βλάβη και στον άλλον όρχη. Άρα φαντάσου τον ίδιο όρχη τι ζημιά περιμένεις να έχει από το... Μπορεί να μην είναι χρήσιμο, όχι επειδή... Δεύτερο τώρα, πρέπει ο παθολογανατόμος, γιατί δεν μπορεί να το κάνεις εύκολα εσύ αυτό το πράγμα, πρέπει κάποιος να το δει, να το ανοίξει, να δει τα όρια, να πάει να πάρει κάπου φυσιολογικό. Δηλαδή και τεχνικά δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Η άποψή μου είναι ότι είναι και επικίνδυνο και μη χρήσιμο. Είναι επικίνδυνο γιατί δεν ξέρει κανείς τις ενδοορχικές micro-extensions του όγκου. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν είναι χρήσιμο γιατί θεωρείται ότι
Για παράδειγμα, σε αρκετούς όγκους του όρχη έχουμε μία αυξημένη ενδογενή δραστηριότητα της αρωματάσης, τα ανδρογόνα γίνονται ιστρογόνα και αυτά τα ιστρογόνα χαλάνε την ποιότητα της παραγωγής του σπερματοζωαρίων. Δεύτερος μηχανισμός είναι 12, όπως σας είπα, μείνουμε στο δεύτερο, τα δενδρυτικά κύτταρα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη υγιών σπερματοζωαρίων, λόγω καρκίνου, αυτός θεωρείται ο κύριος μηχανισμός σήμερα, είναι βεβλαμένα. Απλώς αυτό που λέτε ισχύει σε τρεις δημοσιεύσεις, όταν υπάρχει μόνο ένας όγκος, μόνο ένας όρχης, όταν δεν έχει γίνει κρυοσυντήρηση, όταν όλα πάνε γρήγορα, που κάνουμε το λεγόμενο micro dissection πριν την ορχιεκτομή. Επί μονόπλευρου όρχιος, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστου μου κάνει νόημα να τελειώσω. Κάποια άλλη ερώτηση από το ακροατήριο? Ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ. Ασθενής μικρής ηλικίας, 27 ετών, αφαιρούμε τον έναν όρχη για λόγους CA. Κάνει τη θεραπεία με χημειοθεραπεία, περνάει πενταετία, όλα καλά, κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα, έχει αζωσπερμία. Κάνουμε τη βιοψία μετά, παίρνουμε από το δείγμα από τον όρχη. Δεν έχει καταψύξει. Είναι η μόνη ευκαιρία. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να βρούμε κάτι είναι η βιοψία. Αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχει αζωοσπερμία. Πλήρη αζωοσπερμία. Το μόνο που μένει είναι αυτό. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Κάποιος ταινής που να έχει χημειοθεραπεία και σε σορτάει. Γιατρέ μου, από πότε μπορώ να κάνω προσπάθεια για τεκτοποίηση? Μετά από πόσο καιρό? Πολύ μεγάλης κλινικής σημασίας το ερώτημα του κυρίου Κούκου. Για γυναίκα σύζυγο 39 χρονών ή η Πηνελόπη 25, κύριε Κούκου? Ας πούμε ότι είναι Πηνελόπη. 25, εντάξει. Να περιμένει τότε. Έτσι, ο κύριος Καλαϊτζής με τη στοικότητά του υπήρξε σαφής. Αν όμως είναι 39 χρονών η Μαρία... Εκεί θέλεις καλό βιολόγο, έτσι, για την εξωσωματική νόμου, έτσι. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστο που μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε και φέτος εδώ, να του δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να προσφέρει στην εκπαίδευση. Να είστε καλά. Να ψηφίσουμε. Βασίλη, κατήφθηνε την ψηφοφορία.